πολιτική αλλαγή ή διατήρηση της πολιτικής στασιμότητας. Αυτό είναι το δίλημα των εκλογών, όπως το έθεσε από την Κρήτη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι επιμένει να διχάζει. Κύριε Πρόεδρε, εδώ και δύο εβδομάδες βλέπω μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ εσάς και του Πρωθυπουργού. Τι έχετε να προτείνετε, ποιο είναι το πακέτο μέτρων για το καλό της Ελλάδας, για το καλό της Ευρώπης? Δεν υπάρχει καμία προσωπική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό. Όσο αυτός επιμένει να διχάζει, τόσο εγώ θα επιμένω να ενώνω και να μιλάω για το μέλλον. Η πολιτική αλλαγή την οποία οραματίζεται η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολιτική αλλαγή που αφορά όλους τους Έλληνες. Είναι μια πολιτική αλλαγή η οποία θα κάνει πράξη την πολιτική μας για χαμηλότερους φόρους, για περισσότερες και καλύτερες δουλειές, για ασφάλεια, για καλή δημόσια παιδεία, για καλή δημόσια υγεία. Λίγο μετά τις 11 το πρωί βρέθηκε στον Κούλε, ενώ στη συνέχεια έκανε βόλτα στην καρδιά της πόλης και συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες και επισκέπτες, ενώ αντάλλαξε απόψεις με γαλάζια στελέχη της παράταξης και υποψήφιους στις εκλογές. Στην αρχή της 25ης Αυγούστου κεράστηκε ρακί και τοπικά εδέσματα. Θα κόψουμε τον ομφάλιο λόρο με την παλιά Ελλάδα. Λοιπόν, άντε καλά, λοιπόν. Άντε. Γεια σας. Μια εβδομάδα πριν από μια εξαιρετικά κρίσιμη αναμέτρηση, βρίσκομαι στον τόπο μου. Βρίσκομαι στην Κρήτη, την οποία τόσο αγαπώ. Ενώ λίγα μέτρα παραπάνω, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης και υποψήφοι της παράταξης, υποδέχτηκαν με θέρμη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με τη σειρά του ευχήθηκε καλή επιτυχία στις περιφερειακές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη για Περιφερειάρχη Κρήτης. Είναι ένα νέο παιδί, ένας άξιος άνθρωπος, ο οποίος έρχεται με ένα θετικό λόγο να αντιπαρατεθεί με μία περίοδο, κατά την άποψή μου, στασιμότητας. Προσπαθώ να σκεφτώ και ως κριτικός ένα μεγάλο σημαντικό έργο το οποίο να ταυτίζεται με την διαδρομή του σημερινού Περιφερειάρχη. Δυσκολεύομαι να βρω και βέβαια δεν μπορώ να μην παραγνωρίσω το γεγονός ότι οι υποδομές της Κρήτης, πολλές εκ των οποίων είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, αυτό του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, λέγοντας ότι θα εγγυηθεί την ταχύτατη υλοποίησή του. Η σύμβαση κυρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και με ορισμένα ζητήματα τα οποία αναδείχθησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα υποστηρίξουμε αυτό το έργο και θα εγγυηθούμε την ταχύτατη υλοποίησή του. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο, όχι μόνο για το Ηράκλειο, αλλά για ολόκληρη την Κρήτη. Ενώ για τον βόρειο δικού άξονα Κρήτης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι αποτελεί πρώτη εθνική αναπτυξιακή προτεραιότητα και ότι θα ξεκινήσει επιμερών της Νέας Δημοκρατίας. Αποτελεί προσωπική μου εγγύηση, όχι μόνο ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ως κριτικός, ότι ο βόρειος ο δικός άξονας είναι έργο το οποίο θα γίνει και θα ξεκινήσει επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Πριν μεταβεί στο Ρέθινο, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παρευρέθηκε στο εκλογικό κέντρο του υποψήφιου Περιφερειάρχη Κρήτης Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη στην πλατεία Ελευθερίας. Στην περιφέρεια στα χειριά, ερχόμαστε να πάνε. Κρήτη μας σε τροχιά, ανάπτυξη να πάνε. Στον πρώτο γύρο και μια εβδομάδα μετά θα σε έχουμε περιφερειά.